Φυσικά τα σχόλια του ΕΓΑΛΕΟ δεν είναι εξαίρεση σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι γονείς βιώνουν καθημερινά την αγωνία να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας. Τους πέφτουν τα παράθυρα στο κεφάλι. Καθημερινά δηλαδή έχουν την αγωνία πού θα βάλουν τα παιδιά τους. Ιδίως στο ΕΓΑΛΕΟ, που έχουμε και το πρόβλημα με τα σεισμόπληκτα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυξημένη αγωνία των γονιών που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν και επαρκή μέτρα αποστάσεις, στα σχολεία υπάρχουν 27 και 28 τμήματα, τα προβλήματα με την καθαριότητα, συγκεκριμένα στο ΕΓΑΛΕΟ, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι μόνο δεν αυξήθηκαν οι καθαρίστριες, αλλά είμαστε και μείον 4 καθαρίστριες. Ο Δήμος, παρά τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και ως Ένωση Γονέων και τις κινητοποιήσεις όλες, δεν έχει κάνει τίποτα από τη μεριά του. Είμαστε σε αυτό το θέμα, δηλαδή, πάρα πολύ πίσω. Τώρα, σχετικά με τα κενά παράλληλης στήριξης... Συγγνώμη, για τις καθαρίστριες. Οι καθαρίστριες στα νηπιαγωγεία πηγαίνουν μετά τη βάρδια. Μόλις σχολάνε τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτές τις εποχές με την πανδημία. Κατά τη διάρκεια δηλαδή του σχολείου δεν γίνεται η απαραίτητη απολύμανση και είναι το πιο επικίνδυνο μέτρο. Δηλαδή δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ούτως ή άλλως και αυτά που θεωρούνται αυτονόητα ακόμα δεν έχουν γίνει. Επίσης και με τα κενά στην παράλληλη στήριξη έχουμε θέματα πολλά. Σε κάποια από τα νηπιαγωγεία, ας πούμε, είχε πάει μία εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη και αποσπάστηκε, μόλις παρουσιάστηκε, αποσπάστηκε σε άλλο σχολείο, ακόμα δεν έχει αναπληρωθεί η θέση της. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα νηπιαγωγεία και στα υπόλοιπα δημοτικά και όπου υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις. Τώρα, να αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα στο πρόβλημα που έχουμε με τα σεισμόπληκτα σχολεία. Πρόβλημα που προέκυψε στο σεισμό του 19 και έχουν περάσει ήδη 2,5 χρόνια και δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Μιλάμε για 4 κτίρια που στεγάζουν 7 σχολικές μονάδες. Το πρώτο γυμνάσιο, στο οποίο λειτουργούσε το νυχτερινό λύκειο και γυμνάσιο, το 7ο δημοτικό, το 11ο δημοτικό, το ειδικό δημοτικό, το 17ο δημοτικό, το 15ο και 28ο και το 28ο νηπιαγωγείο. Όλα αυτά τα παιδιά αυτών των σχολείων αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε άλλα σχολεία. Εκτός του 7ου Δημοτικού, που έχει απομονωθεί ένα κομμάτι του κτηρίου που θεωρείται ότι έχει τις ζημιές και το υπόλοιπο λειτουργεί κανονικά. 2,5 χρόνια μετά, παρότι είχαν γίνει μια σειρά κινητοποιήσεις και από γονείς και από εκπαιδευτικούς, δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή κανένα έργο αποκατάστασης. Μόνο στο 1 Δημοτικό, στο 17ο Δημοτικό, έχουν απομακρυνθεί κάποια μπάζα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει γίνει, βέβαια την ευθύνη την έχει και η παρούσα Δημοτική Αρχή, αλλά και η προηγούμενη. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμαρχος ΕΓΑΛΕΟ έχει κάνει μόνο ορισμένες διακηρύξεις για έργα συντήρησης στα σχολεία και ιδιαίτερα στα σεισμόπληκτα δημοτικά, το 7ο, το 17ο και το ιδιωτικό και τα νηπιαγωγεία. Χωρίς να δεσμεύεται, ποτέ δεν έχει δεσμευτεί από την αρχή, δηλαδή παρόλες τις πιέσεις που βάλαμε, δεν έχει δεσμευτεί σε κανένα χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μαθητών στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα είναι στον αέρα δηλαδή. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, το πρώτο γυμνάσιο από την αρχή που είχε προβλήματα, είχε πάει σε απογευματινή βάρδια. Κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο μετά να πάει σε ένα σχολείο, κακήν κακός, με αίθουσες πολύ μικρές. Αυτή τη στιγμή στηβάζονται τα παιδιά μέσα σε αυτό το σχολείο. Είναι 26-27 τμήματα. Και εκτός από αυτό, έχει αρχίσει και συρρυκνώνεται το σχολείο. Επειδή τα παιδιά δεν θέλουν πλέον, προφανώς πηγαίνουν σε άλλα κοντινότερα γυμνάσια, έχουν χάσει ένα τμήμα από εκεί. Σιγά σιγά δηλαδή αρχίζει και συρρυκνώνεται το σχολείο. Συγκεκριμένα για το πρώτο γυμνάσιο, είχε γίνει από το 2005 μια προσπάθεια να γίνουν κάποιες εργασίες, να γίνει κάποιες μελέτες τέλος πάντων, τα οποία όλο πηγαίνανε πίσω. Γνωρίζαν από το 2005 ότι αυτό το σχολείο είναι ακατάλληλο. Αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα και ακόμα και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που μας είχε πει ο Δήμαρχος ότι μάλλον θα εντασσότανε, αυτή τη στιγμή έχει απορριφθεί.
Σχετικά με το 10ο Δημοτικό και το 11ο Νηπιαγωγείο, δεν υπάρχει προγραμματισμός κατασκευής από την ΚΔΙΠ. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε έναν εργολάβο που θα μπει σε δύο σχολεία, στο 7ο και στο 17ο Δημοτικό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι ανάγκες προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι τεράστιες, δεδομένου ότι τα σχολεία του ΕΓΑΛΕΟ στην τριπλική τους πλειοψηφία είναι παλιά και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όχι του τελευταίου αντισεισμικού κανονισμού του 2003, αλλά ακόμα και αυτού του 1985. Γενικώς έχουμε θέμα, είχαμε δηλαδή και από πριν με τη σχολική στέγη. Είναι χαρακτηριστικό ακόμα ότι στις πρόσφατες καταιγίδες πλημμύρισαν το 3ο Δημοτικό, το 10ο Δημοτικό, το 6ο ΓΕΛ, αλλά και τα ειδικά σχολεία που στεγάζονται στην οδό Ριζομήλων, συγγνώμη. Στο 3ο Δημοτικό, που ήταν μαθήτρια και ήταν και τα παιδιά μου, τέλος πάντων, πήγαιναν εκεί, όταν έβρεχε, έπεφτε η βροχή στους διαδρόμους, βγαίναν οι δάσκαλοι να σκουπίσουν το διάδρομο. Αυτό συνέβαινε τακτικά. Λοιπόν, έχουν κάνει τα παιδιά μας άλογα κούρσας. Αυτό λέμε δηλαδή όλοι οι γονείς. Ξεκινάμε το σχολείο και αυτό που αγωνιούμε για τα παιδιά μας είναι το πώς θα φτάσουν στις Πανελλήνιες, σε ποια σχολή θα περάσουν. Βάζουμε το χέρι στη τσέπη από πολύ νωρίς. Και τώρα, ιδίως με αυτά τα μαθησιακά κενά, όλοι έχουμε την αγωνία πώς θα καλυφθούν. Αυτή τη στιγμή, στο ΕΓΑΛΕΟ, έχουν γίνει συγχωνεύσεις τμήματων σε 5 σχολικές μονάδες, σε 2 γυμνάσια, στο 4ο και στο 5ο, και σε 3 λύκεια, στο 1ο, στο 3ο και στο 6ο Γενικό Λύκειο. Στο 3ο Λύκειο, στο οποίο πηγαίνει και το παιδί μου, έχουν αλλάξει 3 φορές τα προγράμματα. Έχουν αλλάξει τα τμήματα. Και αυτή τη στιγμή αυτό έγινε, από ό,τι μας είπε και η διεύθυνση και οι καθηγητές, ξεκάθαρα, επειδή δεν υπήρχαν αναπληρωτές καθηγητές. Άρα, δηλαδή, αντί να μονιμοποιήσουν τους καθηγητές, αντί να προσαρμοστούν αυτοί στις ανάγκες των παιδιών μας, έρχονται και συγχωνεύουν τα τμήματα. Τώρα, και κάτι άλλο. Στο ΕΓΑΛΕΟ έχουμε 8 ειδικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία που είναι στο ΕΓΑΛΕΟ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου. Έχουμε έλλειψη βοηθητικού προσωπικού και μόνιμου προσωπικού. Τα παιδιά εκεί για τη μετάβασή τους είναι με ιδιωτικά λεωφορεία. Το προσωπικό, τα έχουμε ξαναπεί κάποια πράγματα και συναντήσει με τα ειδικά σχολεία. Το προσωπικό, ας πούμε, οι συνοδοί που συνοδεύουν τα παιδιά τους δεν είναι εκπαιδευμένοι για να συνοδεύουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πολλά παιδιά επίσης δεν έρχονται γιατί είναι μακριά. Κάθονται οι γονείς στο σπίτι μαζί τους, χάνονται στο μεροκάματο, φοβούνται επίσης την πανδημία. Γενικώς είναι, νομίζω, ένα πρόβλημα τα ειδικά σχολεία που πρέπει να το κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία και πρέπει να το εντάξουμε στον καθημερινό μας αγώνα. Τώρα, θεωρούμε ότι για όλα αυτά τα θέματα που είπα και προηγουμένως και που απασχολούν εδώ και χρόνια τους γονείς και είναι συσσωρευμένα, όχι μόνο δεν έχουν βρεθεί λύσεις, αλλά με ευθύνη και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια και διωγγώνονται. Εμείς από τη μεριά του γονεϊκού κινήματος θα συνεχίσουμε και πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει να διεκδικούμε ασφαλή σχολεία με το μορφωτικό επίπεδο, το αντίστοιχο, που αξίζουν τα παιδιά μας στη σημερινή εποχή. Αυτά. Ευχαριστώ.